εφημερίδα, ο Θεός δεν την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της χυδαιότητας και της αθλειότητας, και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι, αναφέρομαι στο Μακελιό. Χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα, σηκώθηκε έντριχες της κεφαλής μου, ντράπηκα, αισθάνομαι ντροπή. Το Sky, η πρωινή εκπομπή του Sky, και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος δεν γίνεται χρήση αυτή της γλώσσας. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού, εναντίον της οικογένειας. Όταν ανάβει το κόκκινο φως του αέρα και ανοίγουν τα μικρόφωνα, μόνο ένας εχθρός υπάρχει μπροστά μας, ο εχθρός του λαού, η εξουσία, ραδιομακελάριδες. Από αυτό εδώ το λαό ξεκίνησε η επανάσταση του 1821. Από εδώ, κυρίες και κύριοι, εμπνευστήκαμε την εκπομπή ραδιομακελάριδες. Η ραδιοφωνική διαδικτυακή εκπομπή που έγινε θρύλος και τρέμει το σύστημα. Εκατομμύρια θεατές, τεράστια απήχηση, ρεπορτάζ που τσακίζουν κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή στη 1:30 με τον Στέφανο Χίο και τη δημοσιογραφική μας ομάδα. Μακελιό.gr γεννήθηκε πριν από 12 χρόνια για να σπάσει τα τσιμέντα της καθεστωτικής ψευτοενημέρωσης. Είναι η πρώτη επιλογή της εξουσίας όταν ξυπνάει έντρομη για να διαβάσει τι γράψαμε. Είναι η πρώτη επιλογή των ξύπνιων αναγνωστών για να διαβάσουν πάλι τι γράψαμε. Είναι η πρώτη επιλογή της αλήθειας. Μακελιό.gr, το site των μεγάλων αποκαλύψεων. Μια χρόνια μάχη με το ψέμα, τη διαφθορά, την αδικία. Κάθε μέρα στα περίπτερα όλης Ελλάδος κυματίζουμε με το πάθος της πρώτης νίκης. Εφημερίδα Μακελιό, στους προμαχώνες του δημοσιογράφου. Σερέτης Γρηγόρης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στον Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, για όλο τον πλανήτη. Κόντρα στη διαφθορά, με συνοδοιπόρο την αλήθεια, κόντρα στην αδικία, για μια ισχυρή Ελλάδα. Σερέτης Γρηγόρης, κόντρα στο σύστημα. Συντονίσου και αφυπνίσου. Διαβάστε στο πατριωτικό Μακελιό της Τετάρτης 36 τα θεμέλια του Ελευθέριος Βενιζέλος, η αποκάλυψή μας για τον Νταΐ Αβγενάκη, ερώτηση των εργαζομένων για όλα όσα έγιναν στην πύλη εξόδου του αεροδρομίου. Νέα καταγγελία βόμβα στον αμαρτωλό ΠΚΠ. Οι άνθρωποι του Αβγενάκη έκαναν τις πληρωμές για το πρόγραμμα βιολογικής γεωργίας σε 83 δικαιούχους παραγωγούς και ένας εξ αυτών έβαλε στην τσέπη 19 εκατομμύρια ευρώ. Τα μυστήρια του κουμπάρου, κυρία Κομιτσοτάκη, έχει συναντήσει τον Γιάννη Λαβράνο. Αυτός έχει πει ναι. Ο επιφανής επιχειρηματίας που φέρεται να κλήθηκε ως ύποπτος για την υπόθεση των υποκλοπών και είναι κουμπάρος με τον Δημητριάδη, τον Παναγιωτόπουλο, τον Πλεύρη και τον Τσουβάλα. Μοναχικός εκτελεστής με 19 σφαίρες έστειλε στην κόλαση τον αγαπημένο εργολάβο του γαλάζιου δημάρχου της Μυκόνου. Καρτέρι θανάτου στο ψυχικό με βροχή πυρών και χαριστικές βολές. Η αλλεπάλληλη ξυλοδαρμή του και το δανεικό αυτοκίνητο. Σκάνδαλο στο σκάνδαλο της Siemens. Τους αθώωσαν όλους το 2022. Χθες τους έδωσαν πίσω και τα μαύρα που είχαν κατασχεθεί. Ιστορικό αφιέρωμα Κύπρος 1974. Αντισταγματάρχης Γεώργιος Μπούτος. Έφυγε με το παράπονο. Πού είναι η Ελλάδα? Και μην ξεχνάτε ο Στέφανος Χίος με τους ραδιομακελάριδες κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή. Στο πατριωτικό Μακελιό της Τετάρτης, γιατί η αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού. Καλό μεσημέρι στο Μαξίμου από τους ραδιομακελάριδες. Καλό μεσημέρι να έχετε, κύριε Μητσοτάκη, και να χαίρεστε τους τραμπούκους υπουργούς σας. Τους τραμπούκους που όλοι αποκρύπτουν ότι ανήκουν στην πρωθυπουργική αυλή. Κύριε Αβγενάκη, τα θερμά μας συλληπιτήρια. Κυρίες, κύριοι, καλό μεσημέρι. Είναι οι ραδιομακελάριδες. Η εκπομπή της αλήθειας. Η εκπομπή όπως θέλουμε να παρουσιάζεται κάθε μέρα. Στην ιντερνετική, στη διαδικτυακή μεγάλη συχνότητα του Radio Mac, που από εδώ και πέρα θα έπρεπε να λέγεται αυτή η συχνότητα και αυτή η εκπομπή, η εκπομπή της απόλυτης αλήθειας.
αυτά που έχουμε να πούμε είναι πάρα πολλά σήμερα και όχι μόνο για την υπόθεση Αβγενάκη. Μια υπόθεση που εμείς πρώτοι στην εφημερίδα της Δευτέρας φέραμε στη δημοσιότητα, αλλά το πολιτικό σύστημα, επειδή εμείς είμαστε το αντισύστημα και αυτή είναι το σύστημα, είναι πολύ, μα πάρα πολύ συγκεκριμένη η τοποθέτηση των κυβερνητικών παραγόντων και όλου του πολιτικού συστήματος απέναντι σε μία εφημερίδα, απέναντι σε ένα δημοσιογραφικό οργανισμό, απέναντι, κυρίες και κύριοι, σε ένα ολόκληρο αντισύστημα που εκφράζουν οι ραδιομακελάριδες, που δεν μπόρεσαν να το χωνέψουν και να το αποδεχτούν. Και μιλάμε βεβαίως γιατί όχι μόνο τραμπούκικη συμπεριφορά, όχι μόνο βίαιη, κακοποιητική συμπεριφορά ενός ανεξέλεγκτου μέχρι πρότινος, μέχρι πριν από μια εβδομάδα, 10 μέρες, κορυφαίου υπουργού της κυβέρνησης, ο κύριος Λευτέρης Αβγενάκης, ο οποίος αποπέμπεται ως ο νούπο και από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Και ο κύριος Αβγενάκης είναι πάμπλουτος. Για ρωτήστε τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα πούμε σε λίγο αυτά. Διότι αυτή η ιστορία με την υπόθεση Αβγενάκη, που πρώτοι εμείς, τη Δευτέρα κυρίες και κύριοι, το πρωί, στο φύλλο 678, το έδειξα και χτες, ημέρα Τρίτη, ήταν το φύλλο που κυκλοφόρησε την Τρίτη 2 Ιουλίου, όταν πήραμε αμέσως την πληροφορία, αγαπητοί φίλοι και φίλες, το απόγευμα. Ο δημοσιογράφος έχει το επιτελικό καθήκον, έχει το καθήκον συνείδησης και εγώ δεν θα κάνω φροντιστήριο. Θα μπορούσαμε κάλλιστα εδώ ανοίξουμε μια δημοσιογραφική σχολή για να μαθαίνουμε στα νέα παιδιά το πώς γίνεται το ρεπορτάζ και η δημοσιογραφία. Ο ομιλών είναι διεγραμμένος στέλεχος από την Ένωση Συντακτών, που σημαίνει ότι ο ομιλών δεν έχει δικαίωμα να δημοσιογραφεί κατά την αισία. Αλλά ο ομιλών συνεχίζει να δημοσιογραφεί γιατί είναι γραμμένος και σε άλλες ενώσεις. Γιατί ο ομιλών ασχολείται με αυτή την παλιοδουλειά 35 ολόκληρα χρόνια. Γιατί ο ομιλών έχει φάει 2 σφαίρες. Γιατί ο ομιλών έχει ζήσει τι σημαίνει κολομβιανό σύστημα διακυβέρνησης. Γιατί ο ομιλών έχει στην πλάτη του πάνω από 15 με 18 αυτόφορες διαδικασίες. Και σχεδόν λευκό ποινικό μητρό. Γιατί ο ομιλών δεν θα υπήρχε περίπτωση ποτέ να έβαζε, κυρίες και κύριοι, σε μεγάλες περιπέτειες έναν ολόκληρο τηλεοπτικό σταθμό όπως είναι το Alert TV, το οποίο μου έκανε την τιμή να με τοποθετήσει από τον Αύγουστο Γενικό Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης. Και δεν θα καθίσω εδώ να ευλογήσω τα γένια μου αν ο ομιλών αποκάλυψε το θέμα. Δεν έχει καμία σημασία αυτό. Σημασία έχει, κυρίες και κύριοι, ότι η δημοκρατία δεν λειτουργεί στην Ελλάδα. Ο κοινοβουλευτικός θεσμός δεν λειτουργεί. Τι την έχουμε αυτή τη ρημάδα τη δημοκρατία? Για ποιο λόγο είμαστε οι δημοκράτες Έλληνες πολίτες? Όταν ένα μέσο αντισυστημικό ρισκάρει με τις δημοσιογραφικές του πηγές και τις πληροφορίες, χωρίς να έχει υπόψη του τα πλάνα του βίντεο, αλλά να γνωρίζει ότι υπάρχει βίντεο. Αλλά το πάμε και τη Δευτέρα, την Τρίτη. Υπάρχει οπτικό υλικό και θα ερχόταν στο φως της δημοσιότητας αργά ή γρήγορα το οπτικό υλικό και δεν έχει καμία σημασία αν το βγάλαμε εμείς ή αν το βγάλε ένα φιλικά προσκείμενο στο μακελιό.gr και στην εφημερίδα μας και στο alert site όπως είναι το voice.gr. Εμείς, ξέρετε, έχουμε ένα ελάττωμα εδώ, όπως δεν έχουν κάποιοι άλλοι εμπαθείς του συναφιού μας, όπως κάποιοι άλλοι κουφιοκεφαλάκηδες, αυτοκαταστροφικοί τύποι και τύπισες. Εμείς εδώ, κυρίες και κύριοι, δεν είμαστε οχές, ούτε λένες. Δεν είμαστε ίενες, ούτε παλιάνθρωποι. Εμείς εδώ κάνουμε τη δουλειά μας και το επιτελικό καθήκον του ρεπόρτερ. Να φέρουμε στη δημοσιότητα γεγονότα
εκπληρώνοντας αυτό το οποίο είναι η ψυχή της δημοσιογραφίας, η δημοσίευση. Όταν δεν δημοσιεύεις ένα θέμα και το κρατάς στο σιρτάρι σου, σημαίνει ότι είσαι εκβιαστής. Και εκβιαστές στο χώρο της δημοσιογραφίας υπάρχουν πολλοί. Είτε είναι σπιούνι, είτε είναι ρουφιάνι, είτε είναι χαφιέδες. Εμείς χαφιέδες δεν είμαστε. Και πάνω απ' όλα εδώ δεν διακινούμε μαύρο χρήμα. Κάνουμε τη δουλειά μας. Ένα κομμάτι λοιπόν του ρεπορτάζ ήταν να κάνουμε τη δουλειά μας και στην υπόθεση Αυγιανάκη. Όταν λοιπόν πληροφορήθηκα εμβρόντιτος τη Δευτέρα το μεσημέρι και σας περιγράφω όλο το χρονικό από που ξεκίνησε αυτή η δημοσιογραφική αποκάλυψη. Και ο Αυγιανάκης βρίσκεται εκτεθειμένος και όχι μόνο πρέπει να διαγραφεί από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, πρέπει να εξαφανιστεί. Πληροφορούμαστε λοιπόν τη Δευτέρα το μεσημέρι ότι ο κορυφαίος υπουργός Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος ανήκει στην αυλή των Μητσοτάκηδων, ο οποίος είναι κολλητός φίλος της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη, μα έτσι είναι οι Μητσοτάκηδες, το έχω ξαναπεί. Γιατί μένετε με ανοιχτό το στόμα? Τι λέμε τόσο καιρό? Δεν λέμε ποιο είναι το σύστημα διακυβέρνησης στη χώρα? Η μαφία κυβερνάει τη χώρα. Η μαφία βρίσκεται στο Μαξίμου. Ο κύριος Αυγιανάκης είναι η μια πλευρά της μαφίας. Η μια πλευρά της πολιτικής μαφίας. Δεν θα διστάσει να πλακώσει το ξύλο έναν υπάλληλο του αεροδρομίου? Όταν κουνώντας το χέρι λέει, ξέρετε ποιος είμαι εγώ? Ποιος εσύ ρε? Ένα τίποτα είσαι. Ένα τίποτα που έγινες νοματέως στην Κρήτη από τα κλεμμένα λεφτά του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ένα τίποτα που έγινες νοματέως στην Κρήτη από τα τσιφλίκια, τους κοτσαμπάσιδες και τους ένοπλους κουμανταδόρους της πολιτικής μαφίας της χώρας. Όλα λοιπόν ξεκίνησαν από εδώ, από αυτή εδώ την, όπως διαβαθμίζεται, ιστορική εκπομπή. Είχαμε λοιπόν την πληροφόρηση ότι το κουτσαβάκι, ο Λευτέρης Αυγιανάκης, πήγε στο αεροδρόμιο και τα έκανε λίμπα. Βγάλαμε αμέσως, κυρίες και κύριοι, τη Δευτέρα το βράδυ στο δελτίο του Alert την πληροφορία και την κάναμε πρωτοσέλιδο την Τρίτη το μεσημέρι, την Τρίτη το πρωί στην εφημερίδα μας. Είχαμε την υποχρέωση να το κάνουμε. Πλάκωσε στο ξύλο υπάλληλο και χτύπησε αστυνομικό. Αυτά λέγαμε την Τρίτη το μεσημέρι. Και κανένας κανίβαλος της συστημικής δημοσιογραφίας δεν τόλμησε να αναπαράξει το θέμα. Όχι γιατί δεν το πίστεψαν, γιατί ξέρουν καλά ότι το μακελιό δεν βγάζει ανοησίες. Όλα τα πρωτοσέλιδά μας είναι μελετημένα, διαπλήρως διασταυρωμένα. Σε καμιά περίπτωση δεν θα ρισκάραμε. Και ειδικά για ένα τόσο σοβαρό θέμα, όπως βλέπετε, έχει πάρει διαστάσεις. Από πού πήρε διαστάσεις? Εάν εμείς δεν βγάζαμε αυτή την πληροφορία, θα διακινείται το βίντεο για να πάει στα χέρια της Οχιάς και της Έχιδνας? Όχι. Άρα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, από τη δική μας τη δημοσιογραφική αποκάλυψη ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία και επαναλαμβάνω, δεν έχει καμία σημασία αν ξεκίνησε από το μακελιό ή από οπουδήποτε αλλού. Είναι να κάνεις την αρχή. Και αρχή έγινε. Για να βγει στη φόρα όλος ο οχετός. Γιατί η υπόθεση Αυγιανάκη δεν είναι μια υπόθεση απλή. Πίσω από τον Αυγιανάκη κρύβεται το σύστημα Μητσοτάκη-Μπακογιάννη. Πίσω από την υπόθεση Αυγιανάκη της χειροδικίας του κορυφαίου υπουργού της αυλής των Μητσοτάκηδων. Επαναλαμβάνω, της αυλής. Δεν είναι τυχαίος. Είναι η αυλή. Είναι τα πρωτοπαλίκαρα του συρφετού. Του πρωθυπουργικού συρφετού. Είναι τα πρωτοπαλίκαρα με τις κόμπρες στα χέρια. Με τα φίδια. Και επειδή υπάρχουν πολλά φίδια τυλιγμένα στο λαιμό μας, είπαμε να κόψουμε το κεφάλι ενός από αυτά. Υπάρχουν και άλλα. Τεράστια φίδια. Δηλητηριώδη φίδια. Έχιδνες. Οχές. Φαρμακερές οχές. Οι οποίες τυλίγονται γύρω από το λαιμό μας και νομίζουν, αυταπατώνται ότι μας χρησιμοποιούν. Ποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει μια δημοσιογραφική εκπομπή 14 ετών? Ποιος μπορεί? Και στέλνω μηνύματα. Στέλνω άμεσα μηνύματα για να αντιληφθείτε ότι εδώ δεν ξέρουμε να πατάμε μπανανόφλουδες. Ξέρουμε να κάνουμε καλά τη δουλειά μας. Ξέρουμε να κάνουμε τη δουλειά μας όπως τη μάθαμε
στα θρανία της νομικής. Με τον καλά να είναι το συνταγματολόγο καθηγητή, τον αγαπητό, τον κύριο Κασιμάτη, τον οποίο τον είχα καθηγητή στο αμφιθέατρο του συνταγματικού δικαίου. Όταν έκανα τη διατριβή για την ελευθερία του τύπου και το άρθρο 14 με τον καθηγητή Κασιμάτη στα έδρανα των προπηλαίων του Πανεπιστημίου της Νομικής, έμαθα καλά ότι όταν ο δημοσιογράφος έχει κάτι δεν πρέπει να το κρατάει στο τσεπάκι του. Και εσύ κύριοι, θα πρέπει να ξέρετε ότι εδώ πέρα δίνουμε ένα ολομέτωπο αγώνα ενάντια στο σύστημα. Θα πρέπει να ξέρετε ότι αυτή εδώ εκπομπή είναι το αντισύστημα. Αυτή εδώ εκπομπή είναι αυτές οι εκπομπές που δεν υπάρχουν πια στην ελληνική τηλεόραση. Και από εδώ θα βγουν και άλλες αποκαλύψεις. Γιατί υπάρχουν και άλλες αποκαλύψεις. Όλα αυτά που έχουμε πει τα τέσσερα τελευταία χρόνια για μαφίες, δημητριάδηδες, δολοφονίες, απόπειρες ανθρωποκτονιών, διακίνηση μαύρου χρήματος, διακίνηση κοκαίνης στη Μύκονο, να τα βγαίνουν τώρα. Σκοτώσαν έναν άνθρωπο στο πεζοδρόμιο. Ποιος το σκότωσε? Ποιος έδωσε το δικαίωμα σε όλους αυτούς να σηκώνουν χέρι και να δέρνουν υπαλλήλους το αεροδρομίο? Γιατί κυρίες και κύριοι, θεώρησαν ότι έχουν το δικαίωμα να κουνάνε το χέρι, να σηκώνουν το χέρι τα αφεντικά της χώρας. Είστε ένα τίποτα, ένα μηδέν. Αφεντικά της χώρας είναι η ελευθερία του τύπου, είναι η ενημέρωση. Υπάλε ποτέ παραπέουσα τέταρτη εξουσία. Είμαστε η τέταρτη εξουσία. Αρκεί να το πάρουμε χαμπάρι νωρίς, γιατί το χάσαμε το τρένο. Και το τρένο χάθηκε γιατί όλη η ιστορία της διαφθοράς στον χώρο του τύπου, των εκδόσεων και της ενημέρωσης, ξεκίνησε όταν οι δημοσιογράφοι άρχισαν να παίρνουν χρήμα από το κράτος. Με βουλωμένο στόμα, με μπουκωμένο στόμα από λεφτά, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Δεν είσαι αφεντικό του εαυτού σου. Γι' αυτό και προσπαθούμε εδώ να είμαστε μακριά από τέτοιες πονηρές καταστάσεις και από τέτοιες προκλήσεις. Διότι ο δαίμον του χρήματος δημιουργεί, κυρίες και κύριοι, δεσμευτικές καταστάσεις για την ελευθερία του τύπου. Ο δαίμον του χρήματος δημιουργεί τη σαπίλα στον χώρο της ενημέρωσης και της διαφθοράς. Όταν είσαι οικονομικά και αυτάρκης λειτουργών, μόνο τότε μπορείς να αποκαλύπτεις τα πάντα. Και αυτό το διεκδικούμε ως προνόμιο. Γι' αυτό και προσπαθούμε να είμαστε μακριά από πειρασμούς. Και μη συνέγγιση μας εις πειρασμών. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς ξεκίνησαν όλα. Από το δελτίο του Alert, τη Δευτέρα το βράδυ, με τον κύριο Παγκυριακόπουλο και τον κύριο Σερέτη. Από εκεί ξεκίνησαν όλα. Δείτε το. Που έχει ο Στέφανος Ιώση, την οποία εγώ προσωπικά τη θεωρώ εξαιρετικά σοβαρή. Είναι μείζον πολιτικό θέμα. Κοιτάξτε, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες που φέρνουμε και αύριο στη δημοσιότητα με το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας μας, και δεν υπάρχει περίπτωση να αμφισβητηθούν, γιατί προέρχονται από 3 με 4 διαφορετικές πηγές, που αυτές αφορούν οι πηγές. Δεν θέλω να αποκαλύψω, θα μπορούσα να τις αποκαλέσω και ανώνυμες πηγές, αλλά είναι πηγές από αστυνομικούς κύκλους και από πηγές του αεροδρομίου, αλλά και αυτοπτών μαρτύρων. Στις 28 Ιουνίου, με την πτήση της Aegean Airlines στις 10 το πρωί, μέρα Παρασκευή, ο κύριος Αβγενάκης, ο πρώην υπουργός ανάπτυξης που ξυλώθηκε από τον κύριο Μητσοτάκη γιατί είχε κάνει πολλά στην Κρήτη, προσπάθησε να επιβιβαστεί με τη βία, και ενώ είχαν κλείσει πόρτες στην πτήση Α3
για Ηράκλειο της Κρήτης στις 10 η ώρα το πρωί. Είχαν κλείσει πόρτες, ο υπάλληλος που έκανε τα τσεκ στην αίθουσα που γίνεται η επιβίβαση αρνήθηκε, απαγόρευσε όπως επιτάσσει το καθήκον και η δουλειά του. Από τη συγκεκριμένη εταιρεία που είναι θηγατρική της Aegean του κυρίου Βασιλάκη να μπει ο κύριος Αυγενάκης, γιατί είχε παρέλθει ο χρόνος και είχαν σφραγίσει πόρτες και καταλαβαίνουμε ότι για λόγους ασφαλείας δεν μπορούσε να επιβαστεί επιβάτης. Ο κύριος Αυγενάκης δεν υπάκουσε ή τουλάχιστον δεν ήθελε να υπακούσει σε αυτά που του είπε ο υπάλληλος και πήρε το κινητό του τηλέφωνο σύμφωνα με όσα ενημερώθηκα προσωπικώς από συγκεκριμένες πηγές και το κατέβασε 4-5 φορές χτυπώντας τον υπάλληλο στο κεφάλι του, με αποτέλεσμα ο άνθρωπος σχεδόν να λιποθυμήσει και να πέσει πάνω στο γκισέ όπου έκανε τα τσέκ των εισιτηρίων. Στη συνέχεια, αφού χειροδίκησε, ξυλοκόπησε, τσάκισε στο ξύλο τον υπάλληλο στο γκισέ της Aegean Airlines, την ώρα που εμβρόντιτοι οι υπάλληλοι και οι αστυνομικοί παρατηρούσαν απλώς τα γεγονότα, δεν ξέρω τι έκανε η προσωπική φρουρά του κυρίου Αυγενάκη, τον πλησίασε ένας αστυνομικός και του είπε: «Σας παρακαλώ κύριε Υπουργέ, κάντε λίγο πιο πέρα, διότι βιοπραγείται εναντίον υπαλλήλου». Του έριξε μία σφροξιά του αστυνομικού, σύμφωνα με τις αστυνομικές πηγές, τον απόθυσε βία, αντιστάθηκε κατά της αρχής, τα αδικήματα είναι πολλά, το συμβάν έχει καταγραφεί από τις κάμερες στο κλειστό κύκλωμα της ασφάλειας του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος, έγινε παντζουρλισμός, ο κύριος Αυγενάκης κατελήφθη από ό,τι λένε οι ίδιες αστυνομικές και υπαλληλικές πηγές του Ελευθερίου Βενιζέλου από αμόκ, άρχισε, έπαιρνε καρέκλες, τις πέταγε, τις έσπαζε, διέλυσε κυριολεκτικά. Έτσι μου μεταφέρουν αυτά, λέω, και έχω και αποδείξεις για αυτά. Τα σπάσε όλα μέσα στην αίθουσα του τσεκαρίσματος των εισιτηρίων, μόνο φωτιά δεν τους έβαλε, διέλυσε τις καρέκλες, έσπασε τα καθίσματα. Στη συνέχεια τον πλησίασε πάλι ο αστυνομικός, του είπε: «Φύγε από εδώ, ξέρεις ποιος είμαι εγώ». Να τον εχαίρεται ο κ. Μητσοτάκης, από ό,τι μας λένε δεν κατεγράφει το θέμα στο δελτίο συμβάντων και εγώ ρωτώ το εξής σαν ρεπόρτερ, σαν ένας απλός φτωχός ρεπόρτερ. Δεν μου λέτε κύριε Ξοχοίδη, γιατί δεν ανακοινώθηκε το συμβάν. Δεύτερον, γιατί δεν κατεγράφει το δελτίο συμβάντων. Και τρίτον, υπάρχει το αδίκημα της διατάραξης συγκοινωνιών που υπάγεται στο Υπουργείο Μεταφορών του κ. Σταϊκούρα. Αυτά είναι φοβερά. Δεν αναστάτωσε απλώς το αεροδρόμιο. Τα έσπασε όλα, χειροδίκησε σε υπάλληλο, αντιστάθηκε κατά της αρχής. Και εγώ ρωτώ το εξής. Αν το έκανε ένας απλός πολίτης, πού θα ήταν τώρα? Δεν θα το έκανε ένας απλός πολίτης, λοιπόν. Αυτή είναι η απάντηση. Γρηγόρη, δεν ξέρω αν θες να σχολιάσεις. Περιμένουμε. Σύλληψη. Αντιμονούμε έγινε πλέον για το αυριανό πρωτοσέλιδο και το φίλο του Μακελιού που θα κυκλοφορήσει. Και να δούμε γιατί εξελίξει θα υπάρχουν. Όχι, δεν έγινε καμία σύλληψη, αγαπητοί κύριε. Καμία σύλληψη. Γιατί καμία δεν έγινε σύλληψη? Ασυλία, ασυλία, ασυλία. Γρηγόρη, αυτό δικαιολογείται λόγω της ασυλίας. Και η ελληνική αστυνομία μπορεί να διαψεύσει. Ένα λεπτό. Δεν έχει να κάνει μόνο με την ασυλία. Αυτός ο άνθρωπος εκείνη τη στιγμή ήταν επικίνδυνος. Έπρεπε να το συλλάβει η αστυνομία για τη δημόσια ασφάλεια. Ναι, έπρεπε να το συλλάβει η ελληνική αστυνομία, βεβαίως. Είχε την υποχρέωση να το συλλάβει, τουλάχιστον να προσαχθεί. Γιατί έχουν και την ασυλία αυτή, αλλά έπρεπε να προσαχθεί στο αστυνομικό τμήμα του αεροδρομίου, γιατί υπάρχει αστυνομικό τμήμα στο αεροδρόμιο για όσους γνωρίζουν, έπρεπε να έχει κρατηθεί εκεί πέρα, έπρεπε να έχουν δοθεί απαραίτητες εξηγήσεις, έπρεπε να έχει παρέμβει η εισαγγελική αρχή, έχει την ασυλία, έπρεπε να ασκηθεί ποινική δίωξη και να πάει υπόθεση στον Αριοπάγο και από εκεί πέρα πάει στη Βουλή. Έτσι έπρεπε να γίνει. Λοιπόν, γιατί δεν έγινε απολύτως τίποτα. Αναμένουμε να δούμε το αυριανό Μακελιό. Είναι ντροπή να συμβαίνουν τέτοια περιστατικά για τα πρωτοπαλίκαρα του κ. Μητσοτάκη που νομίζουν ότι η Αθήνα είναι Κρήτη. Δεν είναι Κρήτη, κύριε Αυγενάκη, εδώ, ούτε είναι τα τσιτάτα που γνωρίζεις στα ΟΠΕΚΕΠΕ και στα σκάνδαλα που έχεις κάνει εκεί κάτω. Θα έπρεπε να έχει λογοδοτήσει και θα έπρεπε να έχει προσαχθεί στο αστυνομικό τμήμα. Είναι έξαλλοι οι αστυνομικοί, θεωρούν ότι αδικείται η δουλειά τους, διαμαρτύρονται και είναι έξαλλοι και οι υπάλληλοι του κ. Βασιλάκη. Λοιπόν, επειδή είναι ελάχιστος ο χρόνος και θέλω να δούμε, αναμένουμε να δούμε τις αυριανές αποκαλύψεις στο Μακελιό και τις αντιδράσεις, τι θα επακολουθήσει. και 26 πρώτα λεπτά και μία αποκάλυψη που έγινε στο δελτίο του Alert την Δευτέρα το βράδυ και ένα πρωτοσέλιδο την Τρίτη το πρωί επέφεραν αναγκαστικά τη διαρροή ενός βίντεο που δείχνει, κυρίες και κύριοι, στο περίπου
αυτά τα οποία είχαμε προαναγγείλει τη Δευτέρα. Να δούμε το βίντεο καρέ-καρέ για να μπορέσουμε να περιγράψουμε την αλήθεια των λεγόμενων μας. Γιατί υπήρχε περίπτωση να μας βγάλουν και τρελούς εδώ πέρα. Όταν όμως επιχειρήθηκε και έγινε η αποκάλυψη, τι έχει αποκαλύψει αυτή η εφημερίδα, τι έχει βγάλει αυτή η εφημερίδα, κυρίες και κύριοι, που δεν έχει γίνει πραγματικότητα. Ποια είδηση έχουμε βγάλει που δεν είναι αληθινή? Όταν βγάλαμε την υπόθεση του παιδεραστή, παιδοβιαστή Γεωργιάδη, πρωθυπουργικού συμβούλου του κ. Μητσοτάκη, όλοι αμφισβήτησαν το θέμα μέχρι που ήρθε ένα δεύτερο δημοσίευμα και το επιβεβαίωσε. Τι έχουμε βγάλει από αυτή την εφημερίδα για τους Δημητριάδηδες, για τους Λαβράνους, για τους Μπίτζιους, για τις υποκλοπές, για την Οβάρτης? Εμείς δεν ήμασταν που είχαμε στήσει καραούλι σε ένα από τους λεγάμενους της Νοβάρτης έξω από το σπίτι του στο Διόνυσο και τον συλλάβαμε εντός αγωγικών δημοσιογραφικά την ώρα που κουβαλούσε τα πράγματά του και αναστατώθηκε τότε όλος ο ΣΥΡΙΖΑ. Παναγιά μου σώσε, την κοπανάει και φεύγει στο εξωτερικό και έτρεξε η αστυνομία να τον μαζέψει από τον Κισέ πάλι ενός αεροδρομίου όπως είναι το Ελευθέριος Βενιζέλος. Τι τους έχουμε κάνει όλα αυτά τα χρόνια? Γιατί επιτελούμε το καθήκον μας? Γιατί κάνουμε τη δουλειά μας? Γιατί αυτή, κυρίες και κύριοι, είναι η υπόθεση του ρεπορτάζ. Πάμε να δούμε, κυρία Λαγουδάκη, αυτό το βίντεο. Εγώ θα αναφέρω τη δημοσιογραφική πηγή. Εγώ δεν είμαι σαν τους άλλους. Εγώ δεν είμαι σαν τις έχιδινες. Δεν είμαι σαν τις οχές. Εγώ πάνω απ' όλα δεν είμαι βάρβαρος. Τιμώ τα παντελόνια που φοράω. Και το βλέπετε καθημερινά. Και δεν ευλογάω τα γένια μου. Τιμώ τις δημοσιογραφικές πηγές. Κάνω αναφορά στις δημοσιογραφικές πηγές. Δεν είμαι εμπαθής. Δεν παρασύρομαι από εφήμερα προσωπικά συναισθήματα. Ούτε παρασύρομαι, κυρίες και κύριοι, από προσωπικές ή αρσενικές ή θηλυκές αιμονές. Διότι έχω την εκτίμηση ότι είμαι ένα έλογο όν το οποίο ζει σε αυτή την κοινωνία. Πρέπει λοιπόν να αναφέρουμε τη δημοσιογραφική πηγή. Εγώ γνωρίζω όλο το παρασκήνιο, το πώς αυτό το βίντεο διέρευσε και γιατί δεν ήρθε εδώ. Αλλά δεν έχει καμία σημασία αν πήγε στο Alert, αν πήγε στο Μακελιό ή αν πήγε οπουδήποτε αλλού. Έτυχε να το αποκαλύψει με το παρασκήνιο που υπάρχει ένα site. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε την πηγή αυτού του site. Πάμε λοιπόν να δούμε καρέ-καρέ τι δείχνει αυτό το βίντεο. Για να μας βγάλουν τρελούς. Για να μην ακυρώσουμε την αποκάλυψη. Η αποκάλυψη είναι μια συλλογική προσπάθεια. Δεν έρχεται από τον ηρωισμό του οποιοδήποτε σύγχρονου υποτιθέμενου παπαφλέσσα της ενημέρωσης. Η αποκάλυψη είναι μια συλλογική προσπάθεια ανθρώπων που δουλεύουν για ένα συγκεκριμένο σκοπό, με στοχοπροσύλωση, χωρίς να επηρεάζονται από συναισθήματα, μονές, εκείνος, ο άλλος, ο σπιούνος, ο παρασπιούνος. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα να συμβαίνουν σε μια κοινωνία που παραπέει και σε ένα διεφθαρμένο σύστημα που πρέπει να το αντιμετωπίζει με τα ίδια όπλα, με το αντισύστημα. Θα δείτε, μπορούμε να το δούμε, σε αυτό το βίντεο, καρέ-καρέ, φαίνεται αυτό που περιγράψαμε τη Δευτέρα το βράδυ. Αφήστε το να παίζει το βίντεο για να περιγράφουμε τι ακριβώς βλέπουμε εδώ. Τι είπαμε τη Δευτέρα το βράδυ στη τηλεόραση του Alert? Δεν είπαμε ότι ο κύριος Αβγενάκης πήρε το κινητό τηλέφωνο και το χτύπαγε στο κεφάλι του υπαλλήλου? Πού είναι, κυρίες και κύριοι? Δεν υπάρχει καμία δόση υπερβολής.
Είναι σαν να το βλέπαμε. Είναι σαν να το είχαμε δει το βίντεο. Οι περιγραφές των πηγών μας ήταν ακριβείς. Ο κύριος Αβγενάκης πλησιάζει τον υπάλληλο του αεροδρομίου. Προσέξτε, έχουμε να κάνουμε όχι με έναν απλό πολίτη, τον οποίο θα τον είχαν μπαγλαρώσει. Έχουμε να κάνουμε με συστατικά στοιχεία της λειτουργίας δημοκρατίας. Ένας βουλευτής, υπερβουλευτής, ένας πρωθυπουργικός κολαούζος. Ο Αβγενάκης δεν είναι ένα απλό πρόσωπο, επαναλαμβάνω. Είναι χειριστής οικονομικών θεμάτων της οικογένειας Μητσοτάκη. Ουσιαστικά είναι ταμείας της οικογένειας Μητσοτάκη. Και κανονικά πρέπει να γράφουμε ο ταμείας της φαμίλιας. Ο ταμείας της ελληνικής πολιτικής Κόζα Νόστρα. Ο ταμείας, ο διαχειριστής του ταμείου της πολιτικής Κόζα Νόστρα πάει στο αεροδρόμιο γιατί χάνει την πτήση. Όλα αυτά που διηγηθήκαμε. Ο υπάλληλος, γιατί δεν έχει ήχο, θα μας βοηθούσε να έχει και ήχο. Εκεί θα ακούστε το τι πινελίκια έχουν υποθεί. Απίστευτα. Εμάς δεν μας συγκρατεί οποιαδήποτε εμπάθεια. Δεν είμαστε εμπάθεις. Εμείς κάνουμε τη δουλειά μας. Αυτή είναι η δουλειά μας. Να δείχνουμε το ρεπορτάζ. Τον πλησιάζει και του λέει ακατανόμαστες εκφράσεις. Και να ρωτήσω, είναι κάμερα αυτή που μπορεί να έχει ένα αεροδρόμιο όπως το Βενιζέλος? Δεν έπρεπε να έχει 15 κάμερες στο Ελευθέριος Βενιζέλος? Θα δείξουμε και άλλο βίντεο σε λίγο. Έχουμε και άλλο βίντεο δικό μας αυτή τη φορά, που μας το έστειλε φίλος, και να είναι καλά. Έχει τραβηχτεί από πολλές πλευρές αυτή η περιπέτεια για τη δημοκρατία, η περιπέτεια για τον κοινοβουλευτισμό, κυρίες και κύριοι. Ένας λοιπόν φορτωμένος, εξοργισμένος, τραμπούκος βουλευτής του Μητσοτάκη, πρώην υπουργός και κορυφαίο στέλεχος της πρωθυπουργικής αυλής ταμείας, διαχειριστής της οικογένειας. Πολλά τα λεφτά, κούλι, πάρα πολλά. Τούτος δω ο τραμπούκος, τούτος δω ο βιοπραγών, τούτος δω ο κακοποιητής, που δεν συνελήφθη από καμία αυτόφορη διαδικασία. Ενώ έπρεπε. Θα έχουμε σε λίγο και τον ποινικολόγο, τον κύριο Αντωνιάδη. Θα του ζητήσουμε να σχολιάσει σε λίγο, όχι τώρα, σε λίγο. Θα του ζητήσουμε να σχολιάσει το βίντεο. Εδώ έχουν διαπραχθεί αυτόφορα αδικήματα. Δεν υπάρχει καμία ασυλία. Όταν συνέλαβαν σε μια νύχτα όλους τους βουλευτές Χρυσής Αυγής και τους πήγανε σούπιτους μέσα. Βεβαίως είχε δολοφονηθεί ένας άνθρωπος. Αλλά εδώ τι γίνεται? Τι αδικήματα είναι αυτά? Εδώ είναι μια σωρία αδικημάτων. Πρώτον, ξυλοδαρμός. Κακοποίηση. Υποσυνθήκες, η κακοποίηση αυτή δεν έχει σημασία αν είναι ενδοοικογενειακής βίας. Θα μπορούσε να θεωρηθεί κακουργηματική κακοποίηση. Θα μπορούσε, δυνητικά. Υπάρχει και το αδίκημα της διατάραξης των συγκοινωνιών. Απαγορεύει, εμποδίζει υπάλληλο να κάνει τη δουλειά του. Με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί πρόβλημα με την πτήση του αεροπλάνου, της Aegean. Εδώ αναφύονται τεράστια αδικήματα και ερωτήματα. Εδώ, κυρίες και κύριοι, υπάρχει ένα κεφαλαιόδες θέμα για το πού μπορεί να φτάσει η ασυλία ενός βουλευτή. Πού μπορεί να φτάσει η ασυλία ενός βουλευτή? Να βγάλει ένα πιστόλι και να σκοτώσει έναν υπάλληλο και μετά τι θα γίνει? Αλλά προκύπτουν και σοβαρότατα ερωτήματα. Αφήστε το βίντεο να παίζει, επαναλαμβάνω. Αφήστε το βίντεο να παίζει. Το θέλω το βίντεο voice over, πλάνα από κάτω. Χαλί που λέμε. Χαλί. Χαλί, κυρία Λαγουδάκη. Χαλί. Εδώ λοιπόν προκύπτουν κεφαλαιώδη ζητήματα. Πρώτον, το συμβάν κατεγράφει στο βιβλίο συμβάντων του αεροδρομίου από τους εκεί αστυνομικούς, διότι το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος έχει αστυνομικό τμήμα. Έχει αστυνομική υπηρεσία εκεί, που πάνε όλα τα βίσματα και υπηρετούν εκεί πέρα. Αλλά πάνε και μερικοί άνθρωποι που κάνουν σοβαρά τη δουλειά τους. Κατεγράφει. Υπάρχει γραμμένο στο δελτίο αστυνομικών συμβάντων. Πρώτο το κρατούμενο. Δεύτερο, το βίντεο πήγε οπωσδήποτε μετά την... Πείτε ότι δεν το ήξεραν. Αν το ήξεραν,
Διότι το βίντεο αυτό έχει πάει από τις 28 του μήνα, όπως είμαι σε θέση να γνωρίζω, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Άρα, το ίδιο και ο κύριος Σοχοίδης και το έκανε γαργάρα. Το ίδιο ο κύριος Σταϊκούρας το έκανε γαργάρα. Το ίδιο ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δημοσίου Τάξης το έκανε γαργάρα. Το ίδιο ο Επιτελάρχης το έκανε γαργάρα. Το ίδιο ο Γαδάρχης το έκανε γαργάρα. Το ίδιο ο Διοικητής Ασφαλείας το έκανε γαργάρα. Ο διευθυντής, ο αστυνομικός διευθυντής του αεροδρομίου το είδε και το έκανε γαργάρα. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Εδώ έχουμε μία σωρία αδικημάτων. Δεν έχουμε μόνο σωρία αδικημάτων για αυτόν που διέπραξε το αδίκημα. Έχουμε και σωρία αδικημάτων για αυτούς που γνώριζαν το συμβάν και το απέκρυψαν. Τι έπρεπε να κάνουν εκεί? Δεν έπρεπε να σχηματιστεί δικογραφία στο αστυνομικό τμήμα Ελευθέρως Βενιζέλος? Δεν έπρεπε να ενημερωθεί ο εισαγγελέας? Δεν έχει σημασία αν υπάρχει ασυλία. Τι ασυλία? Δηλαδή δέρνω έναν υπάλληλο, διαταράσω τις συγκοινωνίες, αντιστέκομαι στην αρχή και αποσιωπείτε? Κύριε Ξοχοίδη, τι, προσπαθείτε να αποσύστε ευθυνές? Όχι, το βίντεο είναι από την Παρασκευή το απόγευμα στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως. Έχει ενημερωθεί ο ίδιος ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως και το απέκρυψε. Ο κύριος Σοχοίδης πρέπει να παρθεί σήμερα, τώρα, την ίδια στιγμή να φύγει. Κλωτσιδών, εάν λειτουργεί η δημοκρατία στη χώρα. Ο κύριος Σταϊκούρας πρέπει να φύγει κλωτσιδών. Δεν μου λέτε κάτι, αγαπητέ κύριε διευθυντά, κύριε Βασιλάκη, καλέ μου άνθρωπε. Πόσα εκατομμύρια, 120 εκατομμύρια πήρε ο κύριος Βασιλάκης. Μιλάω για τον ιδρυτή, τον ιδιοκτήτη της εταιρείας Aegean Airlines που δεν αναφέρουν. Γιατί είναι και αυτός κολλητός της πρωθυπουργικής αυλής, ρε παιδιά. Κύριε Βασιλάκη, δεν είναι το μικρό του, το επώνυμο. Βασιλάκη, γιατί απέκρυψες το γεγονός? Πώς ανέχεται ένας εργοδότης να δέρνει βουλευτής τον υπάλληλό του και να μην αντιδρά με ανακοίνωση της Aegean Airlines? Η Aegean Airlines είναι ο εθνικός επιχορηγούμενος αερομεταφορέας. Έχουν φάει ένα σκασμό λεφτά από το κράτος. Την εποχή της πανδημίας, ο κύριος Βασιλάκης της Aegean Airlines, που το παίζει γενικός κουμανταδόρος και μάγκας. Μαγκιά σου, κύριε. Αλλά σε τέτοια συμβάντα θα έπρεπε να έχεις ενημερωθεί. Μη μας πεις ότι δεν το ξέρεις και το απέκρυψες. Άρα, υπάρχει πρόβλημα και με τον κύριο Βασιλάκη της Aegean. Ο κύριος Βασιλάκης στην εποχή της πανδημίας πήρε 120 εκατομμύρια ευρώ από το ελληνικό κράτος ως ενίσχυση για να μην πέσουν έξω οι αεροπορικές γραμμές της Aegean. Και πώς ανέχεται ένας υπάλληλός του να δέρνεται ανηλαιός? Αυτό που βλέπουμε, κοιτάξτε εδώ, φεύγουν τα τηλέφωνα, φεύγουν τα γραφεία, φεύγουν οι υπολογιστές, γκρεμίζονται τα τραπέζια, φεύγουν οι καρέκλες. Ο καημένος υπάλληλος τι φταίει? Και καλά, τον πλησιάζει, τον βρίζει, επιτάσσει, παίρνει το κινητό του, το κοπανάει στο κεφάλι. Τι έπρεπε να κάνει? Να βγάλει κανένα στιλέτο και να τον μαχαιρώσει? Έλεος. Φανταστείτε πόσα δεν ξέρουμε από αυτά που συμβαίνουν καθημερινά στο λιπόδες διεφθαρμένο κύκλωμα του ελληνικού σόπιου ανάλγητου κοινοβουλευτισμού πολίτη, να πας να τους ξαναψηφίσεις. Του 28%, του 41%, όπως λέει η κυρία Μπακογιάννη. Κυρία Ντόρα, μάζεψε το σκύλο σου, δαγκώνει. Ο σκύλος σου, κυρία Ντόρα, δαγκώνει. Έχει γίνει επικίνδυνος. Υπάλληλε, υπαλληλάκο, πήγαινε να κάνεις αντιλυσικό εμβόλιο. Σε δάγκωσε. Είναι λυσασμένο το σκυλί.
Είναι λυσασμένο το σκυλί! Που να πάρει ο διάολος και να σηκώσει. Και βγαίνει ο Θρασίτατος, κριτικός στο πάρχης της φαμίλιας της Κόζα Νόστρα. Και έχει το θράσος να λέει «Συγγνώμη λάθος, τι συγγνώμη ρε κερατά, τι συγγνώμη ρε κερατά». Σε λίγο έρχονται και οι αποκαλύψεις για τα σκάνδαλα του ΟΠΕ και ΠΕ για τον κύριο Αβγενάκη. Δεν μένει εκεί το θέμα. Αβγενάκης είναι σύστημα Μητσοτάκη. Αυτό το σύστημα που έρχεται τις νύχτες και πυροβολεί δημοσιογράφους. Αυτό το σύστημα Δημητριάδη Μητσοτάκη Γκραμπόφσκι που στείνει δόκανα σε Έλληνες δημοσιογράφους για να τους ξεκάνει. Επειδή λένε την αλήθεια. Που στέλνει δικηγόρους 36 ώρες νωρίτερα για να δωροδοκίσουν δημοσιογράφο έξω από το σπίτι του με ένα εκατοστάρικο. 100.000 κοστίζει η τιμή ενός δημοσιογράφου. Όχι κύριοι, όχι κύριοι, δεν είμαστε εντεταγμένοι, δεν είμαστε θύλακες του συστήματος. Είμαστε απέναντί σας και θα σας ξεσκίζουμε κάθε μέρα. Να βρείτε ένα τραγούδι να βάλετε για να επανέλθουμε με το δικό μας βίντεο. Να το δούμε και από άλλη οπτική γωνιά. Επαναλαμβάνω, δεν είναι μόνο πολιακή συζήτηση σήμερα. Εξαντλείται στα όρια. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η ασυλία ενός κακοποιητή της δημοκρατίας, ενός τραμπούκου. Γυρίσαμε πίσω στις όβρες, στους γκοτζαμάνιδες, στα ερπετά, στις οχές, στις κόμπρες της δημοκρατίας. Και επειδή μπήκαμε στον Ιούλιο, γυρίσαμε πίσω και στις εφιαλτικές στιγμές του διεφθαρμένου μετακατοχικού δοσιλογικού μητσοτακισμού. Σε λίγες ημέρες θα ξαναθυμηθούμε τα Ιουλιανά της Αποστασίας, τους εφιάλτες, τους γκοτζαμάνιδες, τα τρίκυκλα, αυτούς που δολοφονούσαν στο παρακράτος. Από τα Ιουλιανά του 65 ή από την κατοχή του 40-44, 41-44, δεν πέρασε ούτε μια μέρα. Το μόνο που δεν φορούν αυτοί οι μετακατοχικοί δοσύλλογοι του μητσοτακισμού είναι το περιβραχιόνιο των ΕΣΕΣ. Είναι το περιβραχιόνιο των ΕΣΕΣ. Ουσική κυρία Λαγουδάκη. Έχει φωτιά στη στράτα μου. Στράτος Διονυσίου. Δεκαετία 60. Τότε που μεγαλουργούσαν οι μεγάλοι Έλληνες λαϊκοί τραγουδιστές στο Πάλκο. Ο Στέλιος Καζατζίδης, ο Στράτος Διονυσίου και πολλοί άλλοι ακόμα, ο Αείμνηστος Γαβαλάς, η Ρία Κούρτη. Ήταν των καιρών μας και δεν είναι των καιρών, δεν ήταν του καιρού των νέων ανθρώπων. Εμείς ζήσαμε με το τσιλίκι. Το ξέρετε το τσιλίκι? Δεν το ξέρετε. Εμείς ζήσαμε με το τσακατσούκα. Αυτό, με τις μπύλες. Κοπανάγαμε τσακατσούκα, 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 τσακατσούκα. Εμείς ζήσαμε με τα κοντά παντελονάκια, κυρίες και κύριοι, και μεγαλώσαμε με βρεγμένο ψωμί με ζάχαρη. Εμείς, κυρίες και κύριοι, μεγαλώσαμε με το αυγό που άλεθε η μάνα μας μέσα στο κεσεδάκι και βάζει και μερέντα για να μην μυρίζει, να νοστιμεύει. Με το κακάο. Εμείς ζήσαμε με το κατσικίσιο γάλα και το χέμο που έριχνε η γιαγιά μας για να μην μυρίζει. Υπάρχει μια χαοτική απόσταση των νέων ανθρώπων με τους πιο παλιούς. Εγώ έχω κλείσει, μάλλον έχω μπει, έχω εισέρθει στο τούνελ των 58. Αλλά νιώθω 20 και στο μυαλό και στο σώμα. Οπότε θα σας λαχταρίσω για πολύ καιρό ακόμα.
Επειδή λοιπόν ζήσαμε αυτές τις εποχές, δεν ξεχνάμε να ευχαριστούμε τους δασκάλους μας. Μας έμαθαν γράμματα. Είχαμε δασκάλους. Πει κυρίες και κύριοι, όταν ατένιζαν τον Ταΐγετο με την ελληνική σημαία δάκρυζαν. Είχαμε δασκάλους και καθηγητές οι οποίοι όταν έριχναν αποβολές οι μαθητές εξαφανίζονταν. Την κοπάραγαν σαν τους λαγούς. Είχαμε δασκάλους που κοίταζαν το μαλλί του μαθητή στη σειρά, αν είναι μακρύ. Και είχαμε δασκάλους που πλήρωναν λεφτά από την τσέπη τους για να πάει ο μαθητής στο κουρίο. Αυτά δεν τα έχετε ζήσει εσείς οι νέοι άνθρωποι. Τώρα είναι εύκολα όλα. Υπολογιστές, λάπτοπ, 4G, 4-5, 4-7. Εμείς δεν είχαμε iPhone. Εμείς για τηλέφωνο είχαμε το πλαστικό ποτηράκι που το δέναμε με το σχοινί για να ακούμε τον απέναντι στην άλλη ταράτσα. Μιλούσαμε δηλαδή με το παλιό σύστημα του Bell που ανακάλυψε το τηλέφωνο. Δεν υπήρχαν κινητά τηλέφωνα. Φωνάζαμε. Ρε Γιώργη, Παναγιώτη. Από ρούγα σε ρούγα. Έτσι μεγαλώσαμε. Και όταν μεγαλώνεις έτσι, είναι πολύ λογικό να μην γκάμπτεσαι και να μην έχεις ανασφάλειες. Άρα μεγαλώσαμε σε ένα κύκλο μη ανασφαλιών που μας έκαναν καλύτερους ανθρώπους. Το Μακελιό εξασφάλισε και ένα βίντεο δικό του. Μας έστειλε πρωί-πρωί ένας, να είναι καλά ο αναγνώστης μας, από άλλη οπτική γωνιά για το τι έγινε στο Βενιζέλο. Για δείτε το και αυτό και να το παίξουμε λούπα, κυρία Λαγουδάκη. Λούπα, λούπα, λούπα. Λουπάρετε το! Λουπάρετε το! Και εδώ λοιπόν φαίνεται ότι κάτι έγινε. Εδώ ουρλιάζουμε, φωνάζουμε, γίνεται κόλαση με πρωταγωνιστή τον αρχιτραμπούκο της Νέας Δημοκρατίας. Να πάρουμε και τον κύριο Αντωνιάδη, διότι εδώ χρειαζόμαστε σίγουρα και τη γνώμη ενός ποινικολόγου. Και πρέπει ο ποινικολόγος μας, που είναι και ποινικολόγος της εταιρείας μας, να τοποθετηθεί μια αντικειμενικότητα στο θέμα. Πριν από λίγο βεβαίως, να πούμε και την είδηση, υπάρχει μια φωτιά στα γλυκά νερά. Ευχόμαστε να πάνε καλά τα πράγματα. Πυρκαγιά στα γλυκά νερά. Αυτό μας έλειπε τώρα και βλέπω ότι είναι και μεγάλη πυρκαγιά στα γλυκά νερά. Γλυκά νερά. Αυτά δεν είναι γλυκά νερά. Αυτά είναι φαρμακωμένα νερά. Μεσημεριάτικα. Να μας φέξει καμιά φωτιά τώρα και να τρέχουμε, να σώσουμε τα σπίτια μας. Αυτές οι ιστορίες λοιπόν, κυρίες και κύριοι, δεν είναι οι μόνες που έχουν γίνει στην κοινοβουλευτική δημοκρατία. Πριν από αρκετά χρόνια ο βουλευτής Κοντομινάς, τώρα που το θυμάμαι, μια νύχτα, την οποία την έζησα γιατί ήμουν φοιτητής του ζωγράφου, διασκέδαζε με δύο φοιτήτριες σε ένα κλαμπ του ζωγράφου, στο οποίο έτυχε να πήγαινα και εγώ, να ήμουν αθαμόνα σε αυτό το κλαμπ. Μαθαίνω λοιπόν μια νύχτα ότι ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, ο Κοντομινάς τότε, πήρε δύο φοιτήτριες, τις έβαλε μέσα στην υπουργική του, βουλευτική του Mercedes και οδηγώντας από Ούλοφ Πάλμε προς Ημιτού, τράκαρε και σκοτώθηκε μια φοιτήτρια. Συνελήφθηκε και πήγε αυτόφορο. Θα μου πείτε ήταν κακούργημα, ναι. Τι σημαίνει αυτό? Και μην ξεχάσουμε βεβαίως και το συμβάν με το υπουργικό αυτοκίνητο, το βουλευτικό αυτοκίνητο του βουλευτή Ευβίας του Σίμου Κεδικόγλου, που το πήρε η γραμματέας του με το φρουρό του. Δεν ξέρω, πήγαν στη γέφυρα της Χαλκίδος, δεν ξέρω τι πήγαν να κάνουν εκεί, και ξαφνικά το αυτοκίνητο βρέθηκε στη θάλασσα με αποτέλεσμα να πνιγούν και οι δύο. Και ο Κεδικόγλου δεν έχει δώσει ακόμα τις δέουσες αποδείξεις για το τι συνέβη εκεί πέρα.
Θέλω να καλησπερίσω τον ποινικολόγο, τον κύριο Νίκο Αντωνιάδη. Καλό μεσημέρι, Νίκο. Καλό μεσημέρι. Νίκο, δεν ξέρω αν έχεις δει αυτό το θέμα του Ραβιενάκη. Θέλω και τις προσωπικές σου εκτιμήσεις και πάνω απ' όλα και την ποινική εκτίμηση του θέματος. Γιατί υπάρχει και ποινική εκτίμηση για το θέμα αυτό, έτσι. Ναι, θα το κάνω ακόμα ως δικηγόρος. Ως δικηγόρος, ναι. Ως δικηγόρος, γιατί έχω προθεσμία πέντε μέρες να παραδώσω την. Αυτό θα το πούμε σε λίγο. Γιατί σε λίγο δεν θα είσαι και δικηγόρος, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τα έχω παρακολουθήσει πάρα πολύ στενά και πρώτα απ' όλα πρέπει να σου δώσω τα. Αν και δεν τα έχεις ανάγκη από μένα, αλλά επειδή μιλάμε δημόσια, τα συγχαρητήρια μου. Όχι, Νίκο, δεν αξίζει συγχαρητήρια. Το ανέβασα προηγουμένως και στο. Δεν αξίζει συγχαρητήρια στη δημοσιογραφία, Νίκο, και στο ρεπορτάζ. Είναι καθήκον μας. Εγώ, Στέφανε, έγραψα πριν από λίγο το εξής στο Facebook. Γι' αυτό τον λόγο θα τον υπερασπίζομαι μέχρι τέλους. Ο θρίαμβος της αποκαλυπτικής δημοσιογραφίας του Στέφανο Χίου ανάγκασε τον Μητσοτάκη να διαγράψει τον Γεννάκη. Αυτή είναι η διαφορά της σοβαρής και βαθύτατα συστημικής δημοσιογραφίας εντός εικών και το σοβαρής και το δημοσιογραφίας και αυτής που ασκεί ο Στέφανος Χίος. Ο πραγματικά ανεξάρτητος αυτός δημοσιογράφος που μπροστά στην αλήθεια δεν διστάζει να φάει και σφαίρες. Μπορεί να είναι πολλές φορές ακραίος στο λόγο του και να βάζει και εμένα σε συνεχείς μπελάδες, αλλά είναι ο πλέον έντιμος και ατρόμητος δημοσιογράφος που δεν γνωρίζει ποτέ. Πρέπει δεν να σημειωθεί, συμπληρώνω, ότι με τη δημοσιογραφική επιμονή του έσυρε το Μητσοτάκη στη διαγραφή του Αυγεννάκη, αφού προηγουμένως ανάγκασε και τα πολέμια του σοβαρά ΜΜΕ να βγάλουν και αυτό το θέμα. Είναι όλα αυτά τα μέσα και οι μεγαλοδημοσιογράφοι τους που κατηγορούν το Χίο ως ακραίο, ακροδεξιό, υβριστή κλπ. Μακάρι η ελληνική δημοσιογραφία να έχει και άλλους τέτοιους δημοσιογράφους παλιάνθρωπους. Αυτό. Καλά να είσαι, Νίκο. Καλά να είσαι. Ευχαριστώ. Ισότητα φορά στην ποινική. Στην ποινική εκτίμηση της εικόνας που βλέπουμε, έτσι. Άκου. Και όπως είπες, θα μιλήσω αντικειμενικά. Βεβαίως. Χωρίς να υπερβάλλουμε. Βεβαίως. Θέλω πλήρη αντικειμενικότητα και ποινική εκτίμηση, γιατί ξέρω ότι είσαι καλός ποινικολόγος και τα λες τα πράγματα όπως είναι. Τα πρώτα τρία δικήματα που βλέπουμε, τα οποία τίθενται εκτός και θα εξηγήσω για ποιο λόγο, είναι κατέγγιση ιδιοκόμενα δικήματα, δηλαδή αυτά της σωματικής βλάβης ή της απόπειρας, δεν ξέρω αν το χτύπησε, της σωματικής βλάβης, όποιας μορφής, της απειλής και της εξήβησης. Αυτά διώκονται κατέγγιση, επομένως σε κάθε περίπτωση δικογραφία, ανεξαρτήτως του αν ο δράστης έχει ασυλία ή όχι, δικογραφία μπορεί να σχηματιστεί μόνο μετά από έγκληση του παθόντος. Από εκεί και πέρα όμως, έχουμε δύο αυτεπαγγέλλως διακόμενα δικήματα και μία σωρία μετά ποινικών αδικημάτων από τα τρίτα πρόσωπα που όφυλαν να παρέμβουν και να δράσουν. Συγκεκριμένα. Το ένα δίκημα είναι της αντίστασης στην αρχή. 167 ποινικό κώδικα. Διότι κατάλαβα ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος αντιστάθηκε στην αρχή. Απόθεση αστυνομικό, αυτό μου λένε οι πηγές μου. Κάτι που δεν φαίνεται στην κάμερα, αλλά υπάρχουν και άλλα βίντεο. Αν αυτό ισχύει. Πρόκειται για παράβαση αυτεπαγγέλους διοκόμενη, άρθρο 167 ποινικού κώδικα. Το δεύτερο που βλέπω δεν είναι η διατάραξη των συγκοινωνιών, είναι ακραίο. Ναι. Ήταν εκτός αεροπλάνων, ήταν εκτός. Έχει άλλες προϋποθέσεις η τέλεση του αδικήματος και μάλιστα για να είναι και κακουργηματική, είναι ακόμα πιο δύσκολες οι προϋποθέσεις. Εδώ δεν το βλέπω αυτό. Βλέπω όμως ενδεχομένως διατάραξη δημόσιας υπηρεσίας. Επίσης αυτεπαγγέλλως διακόμενο αδίκημα. Τώρα. Δεν είναι κακούργημα κανένα από τα δικήματα αυτά, ώστε δεν θα μπορούσε να συλληφθεί. Δεν είναι δηλαδή. Ούτε να προσαχθεί. Περίμενε. Δεν είναι, επειδή άκουσα προηγουμένως ότι αναφέρθηκε στους βουλευτές της Χρυσής Αυγής, ναι. Και είναι και το παράδειγμα που δίνω εγώ για αυτό που κάνω
με την εγκληματική οργάνωση του Κυριάκου Μητσοτάκη για την ψευδοπανδημία, ότι οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής συνελήφθησαν επειδή επρόκειτο για παράβαση του άρθρου 187 του ποινικού κώδικα περί εγκληματικής οργάνωσης, αυτόφορο κακούργημα, ώστε βεβαίως, εκεί δεν υφίσταται θέμα ασυλίας, συλλαμβάνεται ο δράσης εφόσον τελεί το δίκημα σε εκείνη την ώρα. Εντός δηλαδή του αυτοφόρου. Ακόμα και αν τον πιάσουν εκείνη την ώρα, το αυτόφορο λύγει την επομένη στις 12 το βράδυ. Έτσι συνελήφθησαν οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής, έτσι θα συλληφθεί και ο Μητσοτάκης όταν φτάσουν στο τέλος αυτής της δραματικής μάχης με το θηρίο που ξεκίνησε από 6 Απριλίου, έτσι θα συλληφθεί και ο Μητσοτάκης και όλοι οι συνεργοί του. Διότι ανεξαρτήτως του χρόνου τέλους του δικήματος, το αυτόφορο, το 187, είναι αυτόφορο κακούργημα. Τα υπόλοιπα κακουργήματα, δηλαδή αν ο Μητσοτάκης ή αν ο Βιεννάκης, όπως είπες προηγουμένως, έβαζε και ένα στιλέτο και μαχαίρωνε τον υπάλληλο, τότε βεβαίως θα μπορούσε να συλληφθεί, αλλά και πάλι στα όρια του αυτοφόρου, μέχρι την επομένη στις 12 το βράδυ. Άρα λοιπόν δεν τίθεται θέμα υποχρέωσης των αστυνομικών να τον συλλάβουν ενώ ήταν βουλευτής, διότι δεν υπάρχει αυτόφορο κακούργημα. Όμως, Στέφανε, από εκεί πέρα τίθενται τεράστια ζητήματα για τα τρίτα πρόσωπα, τα οποία είναι από τους αστυνομικούς του Αβγενάκη, τους αστυνομικούς του αεροδρομίου, μέχρι το Υπουργείο στο οποίο αναφέρθηκες προηγουμένως. Ενώ ο άνθρωπος αυτός εκείνη την ώρα ήταν εν εξάλλου καταστάσεις. Χειροδικούσε, απειλούσε, εξήβιζε, αλλά χειροδίκησε, άρπαξε το κινητό, αυτό είναι σίγουρο. Άρα ήταν ένας άνθρωπος σε μια κατάσταση αλλόφρονα και δυνάμει πρόκειται περί ανθρώπου επικίνδυνου. Επικίνδυνη. Αν μη τι άλλο για τη σωματική ακυρότητα του συγκεκριμένου υπαλλήλου και όποιου άλλου έβρισκε μπροστά του, ο οποίος θα τολμούσε να του πει όχι την απέτησή του να επιβεβαστεί από αυτά που διαβάζω στο αεροπλάνο ενώ είχε κλείσει η φυσούνα. Οι αστυνομικοί αυτοί που τα παρόντες, όποιοι είναι αυτοί, σίγουρα τα παρόντες, γιατί το ζούμε και μαζί, το ζήσα εγώ για λίγο διάστημα, εσύ το ζεις ακόμα, ευτυχώς, οι αστυνομικοί που σε προστατεύουν είναι διαρκώς παρόντες. Όπως θυμάσαι, είχε δοθεί εντολή και στους δικούς αστυνομικούς να σε συλλάβουν σε αυτόφορες διαδικασίες. Υπομηνύσεις των διαφόρων. Βεβαίως, το επιβεβαιώνω. Είναι υποχρέωσή τους αυτή. Γιατί είναι άλλο πράγμα το να σε προστατεύουν, να προστατεύουν τον στόχο από μια απειλή, και άλλο πράγμα είναι υποχρέωσή τους να συλλάβουν τον ίδιο τον στόχο αν έχει διαπράξει κάποια δίκημα. Οι αστυνομικοί λοιπόν που ήταν παρόντες του Αβγενάκη σε κάθε περίπτωση και των αστυνομικών του Βενιζέλος που ήταν κατά τεκμήριο εκεί, όφυλαν να παρέμβουν για να αποτρέψουν τη συνέχιση της εγκληματικής δράσης του συγκεκριμένου ανθρώπου. Ώστε εφόσον δέχτηκε και χτυπήματα ο συγκεκριμένος υπάλληλος, το ίδιο αδίκημα, σωματική βλάβη, έχουν τελέσει και αστυνομικοί δια παραλήψεως. Άρθρο 15 του ποινικού κώδικα. Είχαν ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να παρέμβουν και να εμποδίσουν τον Αβγενάκη να ξυλοκοπήσει ή να συνεχίζει να ξυλοκοπά τον άτυχο υπάλληλο που τόλμησε να πράξει το καθήκον του. Ο μόνος που φαίνεται πως έχει πράξει το καθήκον του σε όλη αυτή την ιστορία είναι ο υπάλληλος του αεροδρομίου, ο οποίος πρέπει να πάρει βραβείο από την εταιρεία, διότι κόντρα σε έναν υπουργό που τον απειλούσε με το γνωστό υλικό, ξέρεις ποιος είμαι εγώ, να το στείλει στην Πινέζα, στην άκρη της Ελλάδας, διότι είναι ο Αβγενάκης. Ωραία. Είναι ο μόνος που, όπως φαίνεται, έπραξε το καθήκον του και του αξίζουν συγχαρητήρια. Από εκεί πέρα,
ο αστυνομικός διευθυντής του αεροδρομίου, αλλά και οι ίδιοι οι αστυνομικοί αυτοί, αφού παρέλυσαν και άφηναν έναν μενόμενο άνθρωπο, ξεχνάμε τον Αβγενάκη, ο πολιτικός Αβγενάκης, ο έχων ασυλία Αβγενάκης, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι σε έξω κατάσταση και μπορεί να κάνει κακό. Ξεχνάμε τον αφήνουν ανεξαίρετο, ανενόχλητο. Από εκεί πέρα, και αυτοί όφυλαν να ενημερώσουν τον αστυνομικό διευθυντή, και αυτό Στέφανε όφυλε όχι για τα κατέκριση δικών αδικήματα, αλλά για τα αυταπαγγέλλως δικών αδικήματα, όπως επαναλαμβάνω είναι η αντίσταση, να ενημερώσουν κατά το άρθρο 38 του κώδικα ποινικής οικονομίας αμέσως τον εισαγγελέα υπηρεσίας. Από εκεί πέρα είναι θέμα του εισαγγελέα υπηρεσίας τι θα κάνει εάν προσκρούσει στην ασυλία του Αβγενάκη να στείλει αμελητή τη δικογραφία στο αεροπάγο και από εκεί στη Βουλή. Τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε. Και αυτό κατά τη γνώμη μου, η παράλυση αυτή δηλαδή της εφαρμογής του άρθρου 38 από τους δημοσίους λειτουργούς που κατά τη διάταξη αυτή όφυλαν να ενημερώσουν τον εισαγγελέα και ναι, ναι, δεν απέτρεψαν, πήγαν, όχι ενώ συλλάβουν, πρόσεχε με λίγο. Το είπε νομίζω και ο Σερέτης χθες. Ναι, ρώτησε τη Δευτέρα το βράδυ αν, γιατί δεν συνελήφθη ο Αβγενάκης. Όχι να το συλλάβουν, κατάλαβα τι είπε ο Γρηγόρης. Δεν είπε να το συλλάβουν. Είπε να τον, να τον δεσμεύσουν. Να τον, δηλαδή να τον, να τον, να αποτρέψουν τον κίνδυνο. Να τον αποτρέψουν, ναι. Να τον κρατήσουν στην άκρη, να τον πιστεύουν. Να υπάρξει ένα είδος εγκλωβισμού για να μην διαπράξει αδίκημα άλλο. Δηλαδή, ένας βουλευτής πάει να γροθοκοπήσει ένα πολίτη. Δεν λέμε ότι θα πάει το συλλάβει στον βουλευτή. Θα πας όμως να τον εμποδίσεις από το γροθοκόπημα. Είναι απλά τα πράγματα. Σωστά τα είπε ο Γρηγόρης Σερέτης. Με αυτή την έννοια, το οποίο δεν είναι νομικός, σωστά το είπε. Δεν μιλάμε για σύλληψη. Μιλάμε για αποτροπή κινδύνου, υφιστάμενο κινδύνου. Ώστε ό,τι συνέβη στον υπάλληλο και ό,τι άλλο έγινε, φορά δημόσια περιουσία. Δεν ήταν προσωπικά αντικείμενα και το κινητό του υπαλλήλου ενδεχομένως να ανήκει και στην εταιρεία. Αεροδρόμιο. Τα αντικείμενα όμως τα οποία έσπασε, έφερε και αυτά, τι είναι, φθοράξεις περιουσίας, δημόσιες περιουσίες. Και αυτά, τι, ποιος τον απέτρεψε. Επομένως, για να ολοκληρώσω το 18 στο Υπουργείο, όπου μιλάω, ακούω για γραμματείς και φαρισαίους, αυτοί οι τύποι το είδαν, το μόνο που έκανα προφανώς είναι να μιλήσουν με τον Χρυσοχοίδη, ο οποίος δεν πρέπει να παραιτηθεί σήμερα. Πρέπει να παραιτηθεί χθες. Και αυτός και ο γραμματέας του. Γιατί έπρεπε να βγει ο Χίος. Ο Χίος, ειδικά ο Χίος, που ειδικά ο Χρυσοχοίδης τον άφησε ακάλυτο για να φάει τις σφαίρες. Πώς θα φέρνει ζωή έτσι. Λίκο, πάμε να δούμε τώρα και τι άλλα φέρνει η ζωή. Πάμε να δούμε και τι. Το μέλημά του είναι και το ξέρεις, είναι ότι κάθε σε ένα γραφείο, τι κάνουμε τώρα. Πώς το καλύπτουμε. Έλα όμως που βγήκε ο Χίος και επιμένει και επιμένει και επιμένει και φτάσαμε στο ότι δεν μπορεί να καλυφθεί. Προηγουμένως τα ΜΜΕ, τα σοβαρά, αναγκάστηκαν να ασχοληθούν και στο τέλος του Μητσοτάκη σήμερα του πήρε το κεφάλι. Αλλά από ό,τι διαβάζω θα κρατήσει την... Θα κρατήσει την έδρα ο κύριος Αβγενάκης, ναι, ναι. Αλίμονο. Αλίμονο. Γιατί, γιατί έδρα σημαίνει τι, ασυλία. Βέβαια. Να, εγώ θεωρώ, πέρα των άλλων, εγώ θεωρώ ότι αυτή η ασυλία θα έρθει όταν θα έρθει η ώρα. Γιατί έχει εξοργιστεί κοινή γνώμη. Οπότε θεωρώ από τώρα ότι θα έρθει τότε, ότι θα έρθει εκείνη η ώρα. Αλλά για να γίνει μια δίκη εκείνη του Αγίου που ξέρεις. Μάλιστα. Ναι. Νίκο, πάμε στο δικό σου θέμα, το οποίο είναι επίσης σοβαρό. Με απόφαση της Προέδρου του Αριουπάγου, ο Νίκος Αντωνιάδης σε 5 μέρες πρέπει να παραδώσει τη δικηγορική του ταυτότητα και να σταματήσει να δικηγορεί για 3 μήνες, νομίζω. 4. Όλος τυχαίος. Δηλαδή, συγγνώμη, 4 μήνες δεν θα είσαι δικηγόρος. Ναι. Με απόφαση της κυρίας Κλαπά. Του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου Δικηγόρων. Μάλιστα. Του... Και όλα αυτά για μια απόφαση αθωτική για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων. Ναι, τι έκαναν όμως οι άνθρωποι. Τι έκαναν. Έκαναν αυτό που ούτε στην Ουγγάντα, αλλά έχουν, ακόμα έχουν την ατιμωρησία στην σιγουριά, αλλά δεν είναι τα πράγματα έτσι.
και θα, στο τέλος της παρουσίας μου θα σου διαβάσω τον επίλογο της χθεσινής δημοσίευσης. 4 μήνες έκανε η κυρία Κλάπα να μου επιδώσει την απόφαση, 4 μήνες, αλλά όλος τυχαίως μου την επιδίδει διά του συλλόγου, δηλαδή μία εβδόμο την υπέγραψαν, από 28 Φεβρουαρίου που αποφάσισα. 1 Ιουλίου, έλα που, Στέφανε, το τετράμινο αυτό, στο τετράμινο αυτό είναι μέσα και η δίκη, η πρώτη στον πλανήτη νοσοκομείο αναφορά του Σωτηρία στις 30 Οκτωβρίου. Άρα εγώ 30 Οκτωβρίου, εάν δεν ανατραπεί αυτό που έγινε τώρα, και δουλεύουμε γι' αυτό, δεν από άλλα πράγματα προς το παρόν, πέρα της μήνυσης που θα καταθέσω κατά όλο το μελών της κυρίας Κλάπα και αγωγή κακουδικίας, μέσα σε, σε αυτό το τετράμινο είναι φυσικά και η δίκη κατά της Σωτηρία, στην οποία εγώ εκπροσωπώ, εκτός από το ότι είμαι μάρτυρας και ο μηνυτής, η πρώτη μου μήνυση κατά της εκκληνικής οργάνωσης, που οδήγησε στο εδόλιο το πρώτο νοσοκομείο στον πλανήτη για τον κορνιό, για την απάτη του κορνιού, 30 Οκτωβρίου εγώ θα εκπροσωπούσα και τις δύο κόρες του κακινοπαθούς που το βάσαν COVID. Οπότε το τι θα κάνω την ημέρα και πώς θα φτάσουμε μέχρι την ημέρα και τι θα κάνει μέχρι την ημέρα θα το δούμε τότε. Μέτρους αυτής της μεθόδας. Από εκεί πέρα, πριν πω δύο πράγματα γι' αυτό, πρέπει να σου πω ότι έγινε άνω κάτω η εισαγγελία προοδικών με το αίτημα που υποβάλαμε στον προϊστάμενο, τον κύριο Φεριάνο, για την εξαφάνιση να σχηματιστεί η δικογραφία που δεν σχημάτισαν ποτέ κατά κατάρτιση εξουσίας το 21 της μήνυσης της εταιρείας Μακελιό, Σεμίρας Μακελιό, για τη λίστα Πέτσα. Έχει γίνει άνω κάτω η εισαγγελία πρωτοδικών Αθηνών, διότι όπως πάντα ήταν αυτό που κάναμε, ένα και ένα κάνουν δύο. Έστειλαν στη Βουλή τον Πέτσα και κράτησαν σε ευελπίδιο τον Δημητριάδη. Στην άκρη. Ακούς? Μάλιστα. Ωραία. Οπότε λοιπόν, αυτή την ώρα περιμένω την αντίδραση του κ. Λευθεριάνου και με την αυτονόητη, μονόδρομο για αυτόν, εντολή που θα κάνει σεισμό, σχηματισμό δικογραφίας κατά του κ. Γρηγόρη Δημητριάδη. Γιατί ο κ. Δημητριάδης που δεν έχει ασυλία, ο ανιψιός του Πρωθυπουργού, που τον έχουμε βρει παντού, ακόμα και στην απόπειρα ανθρωποτομία σου, για σχηματισμό λοιπόν δικογραφίας κάτω του κ. Δημητριάδη, ο οποίος είναι αυτός που υπέγραψε τα εκατομμύρια να φύγουν να πάνε στα ΜΜΕ, κατά παράβαση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου που ήδη είχαν εκδώσει ελάχιστες μέρες πριν, που προέβλεπε ρητά η διαφήμιση αυτή να είναι δωρεάν. Αν λόγω των εκτάκτων αναγκών. Και έγινε μετά ο Πέτσας να πει ότι δεν μπορούμε να βασιζόμαστε στο φιλότιμο των ΜΜΕ. Πρέπει να τους πληρώσουμε. Ναι, αλλά εγώ θυμάμαι ότι δεν βασίστηκαν το ίδιο έκαναν και με τους πολίτες. Δεν βασίστηκαν στο φιλότιμο τους για την τήρηση των μέτρων, αλλά εκεί δεν τα πρημοδότησαν, δεν τους πρημοδότησαν πολίτες, σε έβαλαν φυλακή. Και τους τελείωσαν με πρόστιμα. Λοιπόν, θα έχουμε πολλές εξελίξεις τις επόμενες μέρες από αυτή την κίνηση που κάναμε, την κρίσιμη στιγμή, την κατάλληλη, όπως πάντα στιγμή, αυτό που λέει πάντα όλα στην ώρα τους, θα έχουμε πολλές εξελίξεις, Στέφανε, διότι μιλάμε για αυταπόδεικτη απιστία σε βάση δημοσίου. Αυτή η απιστία έχει ονοματεπώνυμο, λέγεται Γρηγόρης Δημητριάδης. Έχει υπογράψει δύο πράξεις, τις δύο αποφάσεις για τα 9 και τα 11 εκατομμύρια που δόθηκαν στα ΜΜΕ, κατά παράβαση επομένως, επαναλαμβάνω, της πράξης νομοθετικού περιεχομένου των ιδίων. Δεν έχει σημασία αν είναι των ιδίων ή των προηγούμενων, έχει όμως τελικά, διότι δεν είναι ότι πήραν μια πράξη του ΣΥΡΙΖΑ
την οποία όφυλαν βεβαίως μετά να την αλλάξουν. Εδώ μιλάμε για την ίδια κυβέρνηση που μέσα σε 10 μέρες, συγγνώμη, σε 9 μέρες, μέσα σε 9 μέρες παραβιάζει η κυβέρνηση αυτή την δική της πράξη για να δώσει λεφτά στα μιμιέδια, τα οποία προφανώς στο μεσοδιάστημα τους είπαν τι κάνετε ρε, δηλαδή δωρεάν, όπα ρε παιδιά, και εμείς πώς θα στηρίξουμε την απάτη. Όπα, ναι, μισό. 9 και 11, 20 εκατομμύρια. Είναι καλά? 20 εκατομμύρια. 20 εκατομμύρια από τα λεφτά του ελληνικού λαού. 20 εκατομμύρια να τα δώσουν αν υπάρχει ανάγκη. Θα πεις όχι εσύ αν τα δώσουν για να μαζέψουν τα ξερά και τους όγκους των προσαναμάτων που είναι στο Διόνυσο και ακόμα εκεί είναι, ώστε στην επόμενη φωτιά θα γίνει παρανόλαμα του πυρός Σπεντέλη. Να τα δώσω, θα πεις όχι? Όχι, ούτε εγώ θα πω όχι. Τα έδωσαν στα ΜΜΕ για να μεταδώσουν το μήνυμα της σωτηρίας. Ταυτόχρονα δε τότε απέκλεισαν τους αναγνώστες του Μακελιό της εφημερίδας και τους επισκέπτες του site του Μακελιό.gr, εκατοντάδες χιλιάδες αν όχι εκατομμύρια ανθρώπους, τους απέκλεισαν από το σωτήριο μήνυμα. Χωρίς καμία αιτιολογία. Και εκεί μιλάμε για κακούργημα, διότι και έκθεση του πληθυσμού αυτού σε κίνδυνο, διότι εφόσον το μήνυμα αυτό ήταν, και μάλλον το κριτήριο για την επιλογή των ΜΜΕ, ήταν η αναγνωσιμότητα και η επισκεψιμότητα και η χρωματικότητα και η θεματικότητα. Έτσι, ώστε να φτάσει το στήριο μήνυμα, ώστε το πιο μακριά μας στην Ελλάδα, σε όσο πιο τον κόσμο. Και αποκλείουν το Μακελιό την ίδια ώρα που το προηγούμενο βράδυ έστειναν ιστοσελίδες από το πουθενά για να πάρουν λεφτά από την λίστα Πέτσου. Τώρα, κύριε Κλάπα, επειδή 4 μήνες τώρα την πήγαινα με στρατηγικά με δημοσιεύσεις, μέχρι το απονενοημένο που έκανα, είχα γράψει ότι εγώ αθωώθηκα ποινικά για αυτό που καταδικάστηκα πειθαρχικά και αυτό δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορείτε να με καταδικάσετε. Άρθρο 139, παράγραφος 3, εδάφιο 3 του κώδικα δικηγόρων. Τα έβλεπε αυτά. Είχε πάει εντολή από το Μητσοτάκη να καρατομήσει τον Αντωνιάδη. Διότι, και είναι αυτό που θα γράψω, που θα πω στο τέλος, έπρεπε να θυσιαστώ εντός εικών σε αυτά τα 4 τρομακτικά χρόνια για να φτάσουμε στη λύτωση. Έπρεπε να έχω και τους δικούς μου δήμιους για να αποκαλύψω τα πρόσωπά τους και να φτάσουμε στο τέλος. Βλέποντας λοιπόν αυτά, κυρία Κλάπα, έκανε 4 μήνες να δει θα κάνω. Νέα σβάλλω τριγώνια, μου το επιδίδουν 2 Ιουλίου, ώστε είναι μέσα και η δίκη του Σωτηρία. Τι μπορούσε να κάνει λοιπόν για να με καταδικάσει, να δικαιολογήσει και να δει? Είχε ένα κατηγορητήριο, Στέφανε, και ο κόσμος ακούει. Με 5, ας το πούμε έτσι, απλά για να καταλάβει ο κόσμος, με 5 ψευδείς ειδήσεις. Είναι υπόθεση, για να καταλάβει ο κόσμος, τη σύλληψής μου στις 17 Νοεμβρίου με 21 με εντολή του Ελευθεριάνου. Τότε ήταν ακόμα εισαγγελέας ποινικής δίωξης, σήμερα είναι προϊστάμενος. Με εντολή λοιπόν του κ. Ελευθεριάνου έγινε σύλληψή μου. Ελάχιστες μέρες μετά την τροποποίηση του άρθρου 31 περί διασπαράσεων ειδήσεων, τότε που λέγαμε ότι μια βουλή ολόκληρη νομοθέτησε για τον Νίκο Αντωνιάδη, και για την εκπομπή, την παρουσία μου στην εκπομπή τότε εκείνη τη θηλυκή, στις 16 Νοεμβρίου τα ξημερώματα του 21, έγινε σύλληψή μου και συντάχθηκε ένα κατηγορητήριο για διασπορά ψευδών ειδήσεων. Στο κατηγορητήριο αυτό λοιπόν υπήρχαν 5 σημεία, 5 ψευδείς ειδήσεις, 5 δηλώσεις μου σε σένα. Η κυρία Κλάπα λοιπόν... Νίκο, έχω ακόμα 4 λεπτά. Αμέσως. Η κυρία Κλάπα λοιπόν με αυτό που είχε μπροστά της έπρεπε να δει πώς θα με καταδικάσει πειθαρχικά, ενώ αθωώθηκα. Ξεκινάει λοιπόν και παραδέχεται στην απόφαση ότι ναι, όντως δεν μπορούμε να το καταδικάσουμε ποινικά, πειθαρχικά, γι' αυτό που αθώθηκε ποινικά. Γιατί πράγμα λέει κατηγορήθηκε ποινικά? Από τα 5 λοιπόν, κυρίες και κύριοι, παρουσιάζει, δεν παραθέτει όλο το πλειοθέσιμα, δεν είχε υποχρέωση, αλλά όφιλε όμως στη σύνοψη που έκανε γιατί κατηγορήθηκα να πει την αλήθεια. Τι κάνει λοιπόν? Κατηγορήθηκε για το 1-2. Το 3-4-5
το καταπίνει και το κατάει καβάζα για μετά. Για αυτά κατηγορήθηκα. Σεβδός το αναφέρει. Έρχεται λοιπόν μετά και λέει, αθώθηκε γι' αυτό. Και μετά λέει, από την πειθαρχική διαδικασία προέκυψε ότι ο Αντωνιάδης είπε και αυτά. Και λέει τα 3-4-5, τα υπόλοιπα του κατηγορητηρίου του ποινικού, τα οποία τα παρουσιάζει ως δίθεν στοιχεία που προέκυψαν πέραν του ποινικού κατηγορητηρίου από την πειθαρχική διαδικασία. Είναι γιατί δολοφόνη ότι γίνεται ο διασωληνός χωρίς νόμιμη ιατρική αιτία, ότι σκοτώνει κόσμο στα νοσοκομεία για να ανεβάσει λίστα νεκρών κλπ. Είναι τα σημεία 3, 4 και 5 κατηγορητηρίου, τα οποία ένα ολόκληρο ανώτατο πειθαρχικό συμβούλιο δικηγόρο του Αρίου Πάγου υπό την κυρία Κλάπα τα παρουσιάζει ψευδώς εν γνώση της, εν γνώση τους, τα παρουσιάζει ψευδώς, ως στοιχεία όχι του ποινικού κατηγορητηρίου, ενώ είναι, αλλά στοιχεία τα οποία προέκυψαν ανεξαρτήτως. Ώστε λέει, γι' αυτό δεν είχε αθώθει. Ενώ αθώθηκε για αυτά. Τα έβγαλα και στο Μακελιό.gr νωρίτερα. Είναι ένα τρομακτικό έγκλημα. Την οδήγησα εγώ σε αυτό το έγκλημα. Την οδήγησα σε ένα διέξοδο. Και τελειώνω, Στέφανε, με αυτό. Έγραφα χθες, λέω, μην αρχίσετε στον κόσμο, απευθυνόμενο στον κόσμο. Και το λέτε στον κόσμο που ακούει τώρα, γιατί το είδα σκεφτεί. Μην αρχίσετε τα ίδια. Ξέρετε ποια ίδια. Ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη και συναφή. Υπάρχει δικαιοσύνη. Είναι αυτή που περιμένει από εμένα να καθαρίσω την ήρα από το στάρι και να βγει ακόμη πιο μπροστά από τους εγγελείς τα δικαστικά συμβούλια και τα δικαστήρια που με έχουν δικαιώσει 11 στρατηγικής σημασίας δικαστικές μάχες. Έχουν ασκήσει 6 ποινικές διώξεις στις συκοφάντες μου. Έχω στείλει πρώτη σε όλο τον πλανήτη, στο Εδόλιο, 2 νοσοκομεία για την απάτη του κορνιού και έχουν κινήσει την πρώτη επίσης σε όλο τον πλανήτη ποινική διαδικασία για το έγκλημα των εγκλημάτων. Για να φτάσω όμως στο τελικό καθάρισμα της ήρας από το στάρι, έπρεπε πρώτα να θυσιαστώ στο βωμό που έστειλε για μένα η εγκληματική οργάνωση του Γιώργου Μητσοτάκη, για να βγάλω τις μάσκες των δικών μου δήμιων και να αποκαλύψω τα πρόσωπά τους. Ελπίζω έστω τώρα να αρχίζετε να καταλαβαίνετε γιατί μάχη μιλάμε και τι ακριβώς κάνω τα 4-7 τρομερά χρόνια. Γιατί εγώ δεν αντιμετωπίζω απλά τον Γκούλη, ούτε καν τον αρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης που συγκρότησε ο φρικτός αυτός δολοφόνος. Αυτό που αντιμετωπίζω είναι πέρα από τα σύνορα της χώρας. Είναι παγκόσμιο. Αλλιώς λέτε να έστελναν την ίδια την πρώτη ορίου πάγου να με καταδικάσει. Αλλιώς θα έδιναν εντολή να με συλλάβουν. Αλλιώς θα έδιναν εντολή να με τσακίσουν ποινικά 11 φορές. Αλλιώς θα έβαζαν όλα τα ΜΜΕ να με εξαφανίσουν. Αλλιώς θα έβαζαν υπουργούς, κυβερνητικούς εκπροσώπους και εισαγγελείς στον πάγο για να εξασφαλίσουν την εξόδωσή μου. Αλλιώς θα έβαζαν τους φορολογικούς μηχανισμούς τους να μου ανοίξουν όλους τους τραπεζικούς οργανισμούς μου και να μπουκάρουν με εισαγγελείς στο σπίτι μου. Αλλιώς θα έστειλαν ένα ολόκληρο παρακάτω σε όλο το διαδίκτυο να με στοχοποιεί καθημερινά με τρομακτικές ύβρις, συκοφαντήσεις και απειλές. Αλλιώς θα με παρακολουθούσαν. Αλλιώς θα είχαμε δικογραφία στην Καδά για απόπειρα αυτοκτονίας μου. Αλλιώς. Γιατί και έξω από τα σύνορα της χώρας ξέρουν ότι είχε ήδη αρχίσει ο πύρινος όλεθρος εδώ και πολύ γρήγορα, εδώ και πολύ γρήγορα θα εξαπλωθεί σε αυτούς. Αυτός, άλλωστε, είναι και ο τελικός σκοπός μου. Στέφανε, μέχρι το τέλος για το τέλος. Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ. Μαζί μου σε αυτό και σε ευχαριστώ δημόσια για αυτό. Και εγώ σε ευχαριστώ, Νίκο. Και εγώ σε ευχαριστώ δημόσια για όλα όσα έχεις κάνει για την εταιρεία. Και εμείς θα μπορέσουμε. Ευχαριστώ πολύ τον Νίκο Αντωνιάδη. Καλό μεσημέρι, του εύχομαι. Να σε καλά. Καλό κουράγιο να έχει και στα ζητήματα που αντιμετωπίζει. Με οικογενειακά προβλήματα υγείας που στέκεται παλικάρι αυτές τις στιγμές και εμείς στεκόμαστε δίπλα του. Κυρίες και κύριοι, όπως θα αντιληφθήκατε σήμερα, το ρεπορτάζ είναι ένας τεράστιος μαραθώνιος. Πρέπει να έχεις μεγάλες ανάσες για να μπορείς να ακολουθείς τη ροή των γεγονότων. Δεν είναι κατοστάρι το ρεπορτάζ. Είναι ένας αγώνας, θα τολμήσω να πω, 110 μέτρων με τεμποδίων. Το γνωστό αγώνισμα το οποίο το έχουμε ξεχάσει μερικοί. Κάποιοι άλλοι το έχουμε κάνει και το έχουμε υπηρετήσει. Το ρεπορτάζ, δεν θέλω να αναφέρω για τη δημοσιογραφία γιατί είναι μια λέξη πολύ παρεξηγημένη. Είναι μια επιμονή σε ένα στόχο. Την αποκάλυψη της αλήθειας. Αυτή είναι η δουλειά μας. Είναι το καθήκον μας. Κάποιοι
γεννήθηκαν για να υπηρετούν αυτό το επάγγελμα. Και κάποιοι άλλοι γεννήθηκαν για να τα παίρνουν από αυτό το επάγγελμα. Ελπίζω να καταλάβετε κάποια στιγμή ποιοι είναι οι πρώτοι και ποιοι είναι οι δεύτεροι. Και αυτό το αποδεικνύουμε καθημερινά με τις πράξεις μας. Καλά να είστε, θα είμαστε εδώ πάλι την Παρασκευή το μεσημέρι, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το δελτίο του Alert TV απόψε στις 10. Καλό μεσημέρι.